Το τελικό θεατρικό τμήμα του Συλλόγου του Τεχνών Θεσμικών Φλόρινας παρουσιάζει την τελική θεατρική παράσταση «Έρος Ιατρός» του Μολιέρου, με την επιμέλεια της κυρίας Δήμητρας Ξενάκη, την οποία ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στην ομάδα μας με μεγάλη όρεξη και επίκαιρη διάθεση. Επίσης, τους γονείς τους που στηρίζουν τα παιδιά τους σε αυτή τη δραστηριότητα, αφιερώνοντας από τον πολύτιμο χρόνο τους. Τον κύριο Αργύρη Λάζου για την μουσική επιμέλεια και τον ήχο, την Αντιπεριφέρεια Φλόρινας που μας διαθέτει την αίθουσα για τις πρόβες και για την παρουσίαση του θεατρικού, καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πάντα μας στηρίζουν στις δραστηριότητές μας. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση, καλό καλοκαίρι και του χρόνου με το καλό να ανταμώσουμε το Σεπτέμβριο. Καλά να περάσετε! Είμαι η Δήμητρα Ξενάκη, υπεύθυνη του θεατρικού τμήματος του Συλλόγου Θεατρών Κοιτάξτε το Φλόρινα. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας παράσταση που είναι το Λαμούρ με Τεσί, δηλαδή Έρος Γιατρός του Μολιέρου. Πρόκειται για μια σκαμπρόσκη κομμωδία με τον ασατηρικό χαρακτήρα, η οποία στο εξωτερικό έχει ανέβει αρκετές φορές με επιτυχία, αλλά στην Ελλάδα ανεβαίνει πρώτη φορά εδώ και από εμάς τώρα. Και τολμώ να πω ότι η παράσταση αυτή είναι ένα σημαντικό μετέχνιο για το εργαστήριο και τα παιδιά του εργαστηρίου, έτσι. Γιατί ενώ μέχρι τώρα ανεβάζαμε παιδικά θεατρικά έργα, να το πω έτσι, τώρα με αυτή την παράσταση περνάνε στο κλασικό ρεπερτόριο του Παγκόσμιου Θεάτρου, με έργο το οποίο ουσιαστικά παίζεται από ενήλικες και απευθύνεται σε ενήλικες, εδώ διασκευασμένο από μένα για τις ανάγκες του εργαστηρίου. Γι' αυτό αξίζουν τα πιο θερμά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά, γιατί αντιμετώπισαν το όλο τολμηρό εγχείρημα με φοβερό επαγγελματισμό, οριμότητα και συνέπεια, τολμώ να πω. Έτσι, για μένα είναι το πιο σημαντικό να τα βλέπω να εξελίσσονται τόσο πάνω στη σκηνή, αλλά πολύ περισσότερο σαν άνθρωποι. Και τα αγαπώ πάρα πολύ όλα, το καθένα τους ξεχωριστά για αυτό που πρεσβεύουν. Και σε αυτό το σημείο θα τονίσω για ακόμα μια φορά το ψυχοπαιδαγωγικό ρόλο του θεάτρου, που είναι πολύ σημαντικό, καθώς τα παιδιά δουλεύουν συλλογικά, βελτιώνουν την άρθρωσή τους, αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση, αποκτούν δηλαδή δεξιότητες που τα βοηθούν όχι μόνο στο θέατρο, αλλά και στο σχολείο και πολύ περισσότερο στη ζωή τους αργότερα σαν ενήλικες. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστώ να στέλνετε τα παιδιά σας στο θέατρο, γιατί έχουν να κερδίσουν πολύ περισσότερα από ένα χειροκρότημα που είναι από μόνο του πάρα πολύ. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας που είστε απόψε εδώ, το Σύλλογο Μικρασιατών και Ταχυωτών, Φλόρινας, και να σας ευχηθώ ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Εμείς θα ανανεώσουμε το θεατρικό ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο με ακόμα καλύτερες παραστάσεις και καλύτερα θεατρικά έργα. Οπότε εύχομαι να είστε καλά και καλή σας διασκέδαση. Αυτά. Αρχαίος Ομέγας, ουδέν καλόν αμοιγέστο, και ενός κακού μη έρχονται. Μια γυναίκα ήρθε και πέθανε. Ο μπάμπας σας θέλετε να έχετε 88. Πέθανε, καλέ μου κύριε. Η απώλειά της με πονάει πολύ. Τσακωνόμαστε βέβαια από το πρωί ως το βράδυ. Και γκρίνια, όλη την ώρα γκρίνια. Και εκείνο το λαχανιτό της το βράδυ, πω, δεν αντεχόταν με τίποτα. Και απαιτητική, πολύ απαιτητική. Κάθε 10 χρόνια μου ζητούσε και ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια. Και εγώ το κάνω τώρα. Και μούτρα, μούτρα να μην τον εγώ τη συνέτησα να κάνει οικονομία. Αχ, μου λείπει όμως. Καθώς τώρα δεν έχουμε πια να τσακωθούμε. Κάνουμε και μια κόρη. Αυτή μου άφησε μόνο. Κι αυτή η κόρη είναι το βασανό μου. Πώς να μην είναι. Όταν την έχω δει να έχει πέσει σε μια μαύρη μελαγχολία από την οποία δεν έχω ιδέα πώς θα την βγάλω. Γι' αυτό σας φώναξα σήμερα εδώ. Εσείς είστε η νησιά μου. Εσείς η γειτόνισσα και εσείς οι δύο συνάδελφοι και φίλοι.
Σας παρακαλώ, θέλω μια συμβουλή. Δώστε μου τα φώτα σας, έλεος! Εγώ είμαι της άποψης πως σκοπάνεις αυτό που σε ευχαριστεί είναι τα ρούχα και τα κοσμήματα. Αν ήμουν φυταϊστή, θα τους αγόριζε σήμερα κιόλας ένα καινούργιο σετ διαμάντια. Λουπίνια! Ή σμαράγδα! Να τα φοράει τέλος αυτό με το φόρεμά της. Μπορείτε να έρθετε στο κατάστημά μου και να υποβεληθείτε από τις προσφορές. Εγώ θα αγόραζα μια τραπετσαρία με ένα ωραίο τοπίο. Να βλέπει το κορίτσι μου μια μήκονο, μια συντορίνη, να το πιστεύει το πνεύμα. Ξέρουμε τις προσφορές του μαγαζί, 4 μιλά, 600 ευρώ. Ήθελα ένα φωτοδονάκι όλες και ένα καναρινί, καναρινί. Εγώ δεν θα έκανα τόση προσταγία, θα την παντέλαβα δίχως να χάνω κι εγώ με το κύριο που έμαθα τις προάλλες πως σας την έκανε προξενιά και σας τη ζήτησε. Πόσο είναι, 17, 18, πηδήσαν τα χρόνια, να την παντεγράψετε αμέσως, μην τους σκέφτεστε καθόλου. Ή άπαπα, ποτέ με τίποτα, θέλετε να τη σκοτώσετε. Εγώ είμαι της άποψης πως το χωρίς παρέχει χρυσή και τελικά τέτοια συγκρασία. Κι άμα την βάλετε όπως είναι να κάνει οικογένεια, θα είναι σαν να τη θέλετε και να θέλετε στον άλλο κόσμο. Πού να την κάνει μωρά, να την κυνηγάει, μετά να παίζουν όλη την ώρα με το τάμπλετ. Να μαγειρεύει, να πλέκει, να πλέει, να συντηρώνει ζυμών, να πλώνει τρεχανά, να έχει και τον άντρα της στο κεφάλι. Να τον περιμένω καρτερικά μου το πού θα μπει στο σπίτι. Γι' αυτό σου συμβουλεύω να την κλείσει σε ένα μοναστήρι. Για να βρει μέσα σχολεία, θα ταιριάξουν και θα ευχαριστήσουν στο χαρακτήρα τη. Πολύ καλές συμβουλές. Αλλά μου φαίνεται ότι ο καθένας τις δίνει με το δικό του συμφέρον. Εσείς οι δύο προσπαθείτε να προωθήσετε τα προϊόντα σας που λόγω κρίσης να τα αγοράζει κανείς. Και εσείς, κύριε γειτόνις, έχετε βάλει στο μάτι εκείνο που τις προάλλες ήθελε να ζητήσει την κόρη μου σε κάμα και θέλετε σ' όλη και δεν να τη δείτε παντρεμένη με άλλη. Γνωρίζει σα, κύριε Σμαναγκάτ, τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ μπορώ να έχω όποιον άντρα θέλω. Ουγέ κάνω έξω από το σπίτι μου. Και στη συνέχεια με ζαλίζουν έτσι κατά τη. Μην κοιτάτε που εγώ είμαι πολύ απαιτητική και πολύ δύσκολη. Ναι, α μην το σχολιάσω αυτό. Όσο για εσένα πανούργα, ανοιξιά! Θέλει να κλείσω τη λογή του μου στο μοναστήρι γιατί καιροφυλαχτεί να πα την περιουσία που δεν υπάρχει άλλο κλήρωνα μα. Τι λε, τι, εγώ τέτοιο πράγμα ποτέ. Πού δεν με σώσει να παντρευτεί η λογή του, εγώ μόνο το καλό πιστεύω. Πάψα, ρε στάτη, ξέρω εγώ τι λέω, τρέχω στο δωμάτιό σου. Καλύτερα να έχω συμβουλευτεί του εχθρού. Μα πα, 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 πα. Πάμε να πείτε, κοιτά. Μα τα που λέμε, προζάνε την πονόπατα. Πάμε σου. Ναι, πάμε να αφήσουμε στην ησυχία του τον τσιμπούτι. Τι, περάστε όλοι έξω τώρα, έξω! Δώσε σου κολλητάκι, έξω! Έξω! Κύριε! Αχάριστο κορίτσι! Δεν σου μιλάω πια! Σε παρατάω στο πείσμα σου το αρμανίτικο!
τον παλιά άνθρωπο. Στα αλήθεια, αν του έκανα κανένα χιονέρι, όλοι θα το ευχαριστιόμουν. Αλλά εσύ, κυρία, γιατί μου κρύψατε αυτή τη στεναχώρια σας τόσο καιρό? Τι μπορώ να κάνω, αφού ο πατέρας μου πάει κόντρα σε αυτή μου την επιθυμία. Όταν ήρθε εδώ και με ζήτησε συμπεριφανιά και ο πατέρας μου αρνήθηκε, μέσα μου σκοτώθηκε να μην μιλήσει. Καλά, τι μου λέτε. Εκείνος άνθρωπος που έφερε εδώ το παραξενιό, αυτός είναι που κι εσείς. Ναι, λοιπόν. Αυτός είναι. Αυτό να πω. Επειδή δυο μας δεν μιλήσαμε ποτέ, αλλά όπου έτυχε να βρεθούμε, οι ματιές του, οι κινήσεις του, να μιλήσουν την καλά. Έπειτα ήρθε εδώ και πλήρωσε και με ζήτησε σε παραξενιό γι' αυτό. Και ο πατέρας μου αρνήθηκε, γιατί δεν ήθελε να τόσο υπηρήκα. Ελάτε, αφήστε το σε μένα. Αν και έχω κάποιο παράπονο που με το κρύψετε, αλλά δεν μπορώ να αφήσω τέτοιο αίσθημα να πάει χαμένο. Και αν είστε αποφασισμένοι για όλα, θα δείτε που όλα θα πάνε καλά. Μα τι μπορώ να κάνω αφού ο πατέρας μου πάει κόντρα σε αυτή μου την επιθυμία. Ελάτε, δεν είστε κανένα κουτρό νύχη. Δεν πρέπει να σας έρνω από τη μύτη. Και έπειτα, τι θέλει πια κι αυτός για να το κόρη να μείνετε. Ίσως δεν είστε πλέον σε ηλικία γάμου. Ελάτε, αφήστε το σε μένα. Πάμε μέσα και αφήστε με να ενεργήσω. Ψυχή. Θέλει να παντρευτεί! Μαζεύεις πλούτη με χίλιους δυο κόμπους. Μεγαλώνεις μια κόρη με όλη σου τη στοργή και την αγάπη και ξαφνικά είναι ένας άντρας που δεν τον έχεις τίποτα. Ούτε φίλο, ούτε συγγενή και θέλει να πάρει και την κόρη σου και τα λεφτά σου. Ε, πάει πολύ. Αυτό το έθιμο δεν θα ακολουθήσω. Άλλη δυστυχία. Αχ, σιγά. Και ζητάω ότι μας βρήκε. Τι έγινε? Αχ, ο πατέρα μου. Τι σούμε να πάω. Τι λέει αυτή? Κύριε, η κόρη σας. Ξένα. Καημένη μου κύριε. Κύριε, η κόρη σας πληγώθηκε βαθιά από τα λόγια σας. Και ανέβηκε στην καμαρά της, άνοιξε το παράθυρο και είπε. Αφού ο πατέρας μου δεν με αγαπά, τι να την κάνω, την έννοια τη ζωή. Και μετά. Και μετά, τι έγινε μετά, πήγε, τι ξενέγγε λοιπόν. Όχι καλά, κύριε. Έκλεισε το παράθυρο και ξάπλωσε στο κρεβάτι τη. Εκεί έκλεισε με μαύρο δάχτυλο. Τη γύρισε το μάτι ανάποδα, τη σκόπηκε ανάσα και μου έδωσε το χέρι. Όχι, κόρη μου! Την ταρακούνησα και τη συνέφερα με τα πολλά πολλά. Αλλά μου άρεσε να την ξαναπιάσει. Να φωνάξουμε τον γιατρό. Ναι, ναι, τον γιατρό. Η μάνα το έχει τους γιατρούς. Να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ναι, ναι. Αχ, κόρη μου, κορούλα μου. Τι σούμερ να πάρει! Πέθανε. Τι έκανε, λέει. Πέθανε. Δεν μπορεί, Ιπποκράτη.
της λέει ότι η ασθένεια αυτή διαρκεί τουλάχιστον 5 έτη. Φαίνεται, θα λογαριάσει χωρίς τα καλοκαίρια. Ε! Δούλα σου! Πήγαινε μέσα να πίνεις και να πιάνω! Α, κάντε! Βέβαια, δεν συνεχίζεται να σε πληρώνουν από πριν, αλλά για να τελειώνουμε με αυτό το ζήτημα. Ορίστε. Ορίστε. Και... Άντε, άντε, πηγαίνετε να κάνετε τώρα συσκέψη. Μάλιστα, να μην σκέφτε. Άντε. Και ήθελα να σας πω κάτι. Κύριε Σβενεμένη, πιστεύω πως η γυναίκα μπορεί να είναι έγκυος. Πέραν αυτό, να πω κάτι το μαλλιό. Οπότε ήθελα να σας πω ότι η γυναίκα μου έχει αλλάξει. Για κάθε κιλό, θα πει το μωρό. Επομένως, κατά τη εμφανισμό, όσο από το κουβουλίο. Και θα έρθω από το σαν δικά. Σαν άντρες, σαν τη γυναίκα και τη όπως έλεγε και ο δάσκαλός μας, ο
νοημοσύνης του δεξιούλογου, της υπεργοφίας του δεξιούλογου του αυτού. Έγιος πάντως δεν είναι, είναι από το χώμα των φτατών. Τώρα αναφυπίστηκα. Έχω λίγη χρωματοψία, αλλά τα βρίσκω τα βασικά. Επομένως, αφού οι κοκοκοκόρες σας, πα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 � Τόσο δεν χρειαζόταν τα κόκκαλα. Ναι,
εσύ δεν είπες ότι μου τα κάνεις τώρα. Ναι, στην τιμή που σ' αφήνεις σαν τα χαρίζεις. Και σε ένα τζάμπα το κάθε ζαχαρουλάκι 50 ευρώ. Τι έκανε, λέει. Έξω από το γυαλί τσα, να ξεπόδισες. Έξω, φύγε. Thank you.
Ελένα, καλώς μέτσι. Μια χαρά είστε. Μια στιγμή γιατρό, αλήθεια. Ξέρετε, σας προτιμούν πολύ μεγάλη αμνησία μου. Είμαι συμπονιάρα στη θέματα αγάπης και αυτά τα love story. Τα συγκινούν πολύ. Σας αγαπώ πολύ, Λουκίνα. Και τώρα, όπως σας γνώρισα, κατάλαβα και γιατί. Μέχρι στιγμή σου σχήμα πάει μια χαρά. Έχει απελπιστεί ο κύριος για να λέει. Ναι, αλλά αν υπάρχει και χαρά. Α, δεν θέλω να μου φοβάστε. Και καμιά αναποδιά να φύγει, να μην πετύχει. Θα βρούμε άλλο τρόπο να πετύχουμε το στόχο μας. Είναι παντού η Ελιζέτα σε θέματα αγάπης. Γιατί τώρα μέσα με αυτή τη δουλειά. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Τι θα κάνω, τι θα κάνω. Κύριε, γι' πήγε, πηγιά, γι' άγιε, πηγιά. Κύριε, 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 σχολάσκες αγκαλίες. Γιατί. Γιατί θα γνωρίσετε και θα ευχαριστηθείτε. Αν μου πεις τη συνέχεια, ίσως υπάρχει μια πιθανότητα. Θα χαρεί που σας λέω. Ε, τι έγινε, ποιο μάσκεσες. Κύριε, ακόμα σε μπορεί να κεντρευτεί. Βρήκα τη λύση. Βρήκες τη λύση. Μάλιστα. Αλήθεια. Πείτε πως τώρα κι άλλος έγινε περπίκη. Μα πώς. Σας έχω φέρει ένα γιατρό. Μα τι γιατρό. Οχο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 . Καλό κύριε, θα κάνεις αυτή κάτι καλό σας λέω. Με τις θεραπείες μου. Κάνεις θαύματα και τους υπόλοιπους γιατρούς τους έχει μοιάσει. Καλά, πούντος. Είναι μέσα μας στο μέλλον. Θέτω, θέτω. Αμέσως. Για να δούμε τι θα κάνει κι αυτός. Δεν νομίζω, αλλά να δούμε. Ιδού ο κύριος. Κύριε, μου είπαν πως έχετε κάτι θεραπείες που κάνουν θαύματα. Κύριε, οι δικές μου θεραπείες δεν είναι σαν τον άλλον γιατρό. Εγώ μιλώ στην ψυχή του ασθενούς. Μιλώ με χρώματα, με ήχους, με αρώματα και μελωδίες. Γιατί μόνο μια ψυχή μπορεί να διαβάσει μια άλλη, όπως έλεγε και πλά. Πρόκειται για μισό φόντο. Σας τα έλεγα εγώ, δεν σας τα έλεγα. Κύριε, μου έχετε μέτρη, με τη φέρα. Πήγαινε, πήγαινε. Η κόρη σας ασθενεί πολύ. Το καταλάβετε ποιο είναι το δικό μου σφιγμό. Βεβαίως, μέσα από την αγάπη του Ζωάννη και τον Άννα. Καθίστε εδώ, δίπλα της. Κύριε, θέλω να κάτσω εδώ, θέλω να βλέπω. Κύριε, ο γιατρός πρέπει να βγει πράγματα που είναι σαν σας. Τι κάνω γνωρίζει. Γιατί, όχι, περίμενα. Αχ, Λουκίνα, τι αγαλίες είναι αυτή που νιώθω. Όσο σου μιλούσα, μόνο με τα μάτια είχα να σου πω. Έτσι πίστευα χίλια πράγματα. Τώρα όμως που μπορώ να σου μιλήσω, έχω χάσει τα λόγια μου. Και εγώ το ίδιο. Μην είμαι τόσο χαρούμενη. Πόνο μου τα λόγια χάνονται μέσα στην χαρά μου. Αχ, τα αλήθεια, τι ωραία που είναι τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Αλλά πες μου, αυτό το σκέφτηκε, το σκέφτηκε, το σκέφτηκε εσύ. Είναι πραγματικά τέλειο. Μπορεί να μην το σκέφτηκα εγώ. Αλλά σίγουρα συμφώνησε να το πραγματοποιήσουμε. Δεν την παραθυσιάζεις τώρα που της μιλάει. Εξετάζει το πρόσωπο, τη φυσιογνωμία. Εγώ δεν πάω μέσα, κάστε! Όχι, δεν είναι! Γλυκιά Λουκίτα, θα μείνεις σταθερή στην απόψη που έχεις πάρει. Θέλεις τα αλήθεια να με παντρευτείς. Όσο τίποτα. Εσείς? Στάσου λίγο και θα δεις πόσο. Λοιπόν, σαν οι ασθενοί μας θα φαίνεται καλύτερα. Κόρη μου, κορούλα μου! Τι θεράπη σας νομίζω. Και αλήθεια, πώς το έκανες αυτό. Είμαι της άποψης ότι το σώμα νοσεί επιδήλωση και ψυχικά. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτή τη βάση, εξέτασε και την κόρη σας. Εξέτασε το βλέμμα της, τη φυσιογνωμία της, τις γραμμές της δεξιάς και της αριστερής της παλάμη. Και τότε, χάρη στην εξαιρετική ιδιότητα την οποία διαθέτω, κατάλαβα και ψυχή της ήταν αυτή που ασθενούσε και ότι όλο αυτό το κακό οφειλόταν σε μια διαβλημένη φαντασία, σε μια διαστραμμένη επιθυμία που έχει κόρη σας και αγά μου. Ιδού όσο φόσα είναι. Θέλω να ξέρετε πως τίποτα δεν θεωρώ πιο αγγελίο από το θεσμό του γάμου. Τι θέλουν και πάνε και πατρολογούν. Ιδού ο μέγας ιατρός. Επειδή όμως πάντοτε πρέπει να πηγαίνουμε με τα νερά του ασθενούς, θέλοντας να παράσω μια πρώτη βοήθεια, της είπα ότι έχω έρθει για να την παντρευτώ. Ακούσε και τώρα, και τότε τα μάτια της φωτίστηκαν και ζητάνε ψωλόπιτα. Αχα! Αλλά εγώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, λέω να την αφήσουμε για λίγες ημέρες με αυτή την εντύπωση, έως όταν μια απομακρυνθεί πιο άμεσος κίνδυνος. Κάτω θα την πάρουμε από τον άμεσο κίνδυνο, θα διαχειριστούμε κάτι άλλες θεραπείες και θα εξαλείψουμε ουσιαστικά αυτή την εντύπωση. Είναι δυνατόν να μην θέλω.
Αλλά δεν πρέπει να σε και εσείς αυτό το βιβλίο. Βέβαια, δεν σε καταλαβαίνω. Κορίτσι μου, εδώ από τον κύριο Σέγγι να σε παντρευτεί και λέω βεβαίως, γιατί όχι. Αν μιλάτε σοβαρά. Πάντοτε! Δηλαδή είναι αλήθεια. Βέβαια. Αν ήταν αλήθεια, θα ήμουν πολύ χαρούμενη. Κυρία, μην έχετε καμιά αμφιβολία. Εδώ έχει καιρότερα αποστήματα για εσάς και ήρθα σήμερα με αυτό το σκοπό. Να με ζήσει το χέρι σας. Και αν θέλετε να ξέρετε, αυτά τα ρούχα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τέχνισμα, καθώς δείχνει ο γιατρός για να βρεθώ ακόμα πιο κοντά σας. Αχ, αυτές τις μαγειρές πραγματικά. Πώς θα κάνω τη συγχυστή μου στην Ελλάδα. Πατέρα, θα μου δώσετε το κύριο Γιάννη. Κυρία, δεν πει να του κονταχθεί η ίδια συγγύη στον πρόσωπό σα. Είναι η λεγόμενη δαχτυλοθεραπεία. Η πέτρα επάνω έχει θεραπευτικέ ιδιότητε. Εξαφανίζει το παρελθόν. Οι λέξει δεν είναι κανένα. Μάλιστα. Να κάνουμε λίγο σουβότα για να είναι όλα όπω πρέπει. Σουβότα. Δεν μπορώ να είμαι πάνω άνθρωπο που έχω για να μην πράξει συνταγέ. Ειδικά να πιστεύεις πως είναι συμβολογράφος. Πείτε του, πείτε του. Λιζέτα, θα είσαι παρακαλώ να είναι πάρα συμβολογράφος. Αμέσως. Τι ωραία, τι καλαπέρατε και συμβολογράφο. Βέβαια. Καλησπέρα σας. Χαίρετε κύριε Μαγαρέ. Γεια σας. Λοιπόν, ακούστε με καλά. Θέλω να συντάξω ένα συμβόλαιο για αυτά τα δύο πρόσωπα. Λοιπόν, στη χώρα μου αφήνω 20.000 ευρώ πήγα, αυτό εδώ το σπίτι και ένα κτήμα έξω από το Παρίσι. Γράψτε, γράψτε το. Μάλιστα, το έδωσα. Είστε σίγουρο. Βεβαίως, βεβαίως. Ορίστε, έγινε το συμβόλαιο, θα σας μπήσε. Δεν μένει παρά μόνο να υπογράψετε. Ωραία. Εγώ τι παίρνω. Έλα. Δεν ξέρω τι κάνω, έλα. Πολύ καλά. Το συμβόλαιο. Θέλω να το έχω στο χέρι. Ορίστε, πάρτε, είσαι ευχαριστημένη τώρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς. Εγώ να πηγαίνω, φαντάζομαι δεν με χρειάζεται κάτι. Όχι, άρχιο, πηγαίνετε. Εδώ που τα λέμε, δεν σκέφτηκα μόνο να φέρω το συμβολογράφο, αλλά και το δίσκο με τη μουσική που έχω για να κατευθυνάζω πέρα από ένα πνεύμα. Με τη μουσική και το χορέο που δίνει χαρά και φεύγει με αναχολία. Μιλάμε και ολιστική θεραπεία. Πολύ καλός ήρθες ο γιατρός. Και τώρα με τη μουσική είμαι κι εγώ καλύτερα. Τώρα πήγα γιατρός. Πού πήγαν αυτός οι κόροι. Πήγαν να καναπίσω από τον γάμο, κύριε. Ποιο γάμο, βρε Λιζέτα, ψέματε τον άλλο αυτό. Νομίζετε πως όλο αυτό ήταν ένα θέατρο. Αλλά ήταν αλήθεια. Ψεστήκατε στην πάτη, κύριε Γιάννη. Τι! Τι! Το καλά! Σας γεννάμε! Πάλι. I'm gonna go get some more.